Θεατές, καλησπέρα σας. Σήμερα θα θέλαμε πάρα πολύ να αφιερώσουμε αυτήν την εκπομπή στον αγαπητό μας Γέροντα Εφραίμ Αριζόνας που κοιμήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου του 2019. Σαν ανατόμος της ψυχής μας έδειξε πολλά πράγματα με τη ζωή του, τα θαύματά του, τη συμπεριφορά του αλλά και τα συγγράμματά του για την ψυχή, για το πώς η ψυχή λειτουργεί και πώς εκείνη μπορεί να θεραπευτεί. Πολλά από τα βιβλία του αναφέρονται στον πόνο του ανθρώπου και πώς αυτός ο πόνος μπορεί να γίνει η αφορμή για να έρθει η θεραπεία μέσω της κάθαρσης. Στο βιβλίο του «Πνευματικές νοθεσίες» που θα ασχοληθούμε σήμερα, ο Γέροντας Εφραίμ μας αποκαλύπτει πάρα πολλά μυστικά για το πώς λειτουργεί η ψυχή μας, πώς λειτουργεί ο Θεός κάθε φορά που μας στέλνει μια δοκιμασία και πώς μέσα από αυτήν τελικά μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο να αναγεννηθούμε, να αναζωογονηθούμε και να θεραπευτούμε για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον Δημιουργό μας με αισθήματα χαράς, αγάπης και ειρήνης. Γιατί όσο κουβαλάμε μέσα μας το μίσος, την κακία και την οργή, αυτά είναι μονωτικά υλικά για να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Δημιουργό μας. Φυσιολογικός λοιπόν δεν είναι ο άνθρωπος, μας λέει ο Γέροντας Εφραίμ, που διάγει την ψυχή του χωρίς να βιώσει τον πόνο και την θλίψη. Έτσι και ο πολυάθλος Ιώβ πέρασε πάρα πολλά, έχασε ξαφνικά σε μία νύχτα τα παιδιά του, έχασε την περιουσία του και είχε και τον πόνο της γυναίκας του να προσπαθεί να του μεταβάλει κατά κάποιο τρόπο την πίστη ότι όλο αυτό που έγινε είναι πάρα πολύ άδικο. Η θλίψη λοιπόν δεν είναι ευχάριστη. Πίσω όμως από την θλίψη, μας λέει ο Γέροντας Εφραίμ, υπάρχει μία ευλογία του Θεού. Εκεί κρύβεται η αναγέννησή μας και η ανάπλαση του ανθρώπου και της οικογένειας. Η μεταστροφή λοιπόν πολλών ανθρώπων πολλές φορές οφείλεται σε μία δοκιμασία που έρχεται στη ζωή τους. Πολλές φορές λοιπόν και εμείς κάνοντας τη δουλειά μας συζητάμε με τους ανθρώπους βλέποντας την εσωτερική κατάσταση που βιώνουν, τον πόνο, την απελπισία, την κατάρρευσή τους πολλές φορές ψυχικά και μετά από μερικούς μήνες ή και χρόνο και αρκετό διάστημα έρχεσαι στην ευχάριστη θέση να ακούσεις «Αναστασία, ξέρεις, ήταν τελικά μεγάλη ευλογία που έπαθα αυτή την κρίση πανικού, γιατί μέσα από αυτήν άλλαξε όλη η ζωή μου, είδα τον εαυτό μου, είδα τον κόσμο γύρω μου, γνώρισα το τι συμβαίνει μέσα μου, ήρθα κοντά στο Θεό, αναγεννήθηκα». Πάρα πολλές φορές λοιπόν μπορεί να ευχαριστούμε αργότερα όταν θα έχει περάσει ο μεγάλος πόνος που έχουμε βιώσει για μία δύσκολη κατάσταση που έχουμε περάσει γιατί μέσα από αυτήν πράγματι αναγεννηθήκαμε και είδαμε τον εαυτό μας πραγματικά όπως είναι αλλά και γνωρίσαμε τον κόσμο μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Η ωφέλεια, μας λέει ο Γέροντας Εφραίμ, αρχικά δεν φαίνεται. Όμως με τον καιρό ο άνθρωπος αρχίζει να την αναγνωρίζει. Είναι αυτό που πράγματι βιώνουμε και εμείς, έτσι όπως είπαμε, στην κλινική μας εμπειρία και πόσο μάλλον
το βλέπουν περισσότερο οι πνευματικοί μας που βλέπουν την πρόοδο των πνευματικών τους παιδιών, αλλά και οι πατέρες μας που έχουν αυτήν τη συνεχή αγάπη και φροντίδα για το ποιμνιό τους. Αρχικά λοιπόν μπορεί να πονάμε, μπορεί να θυμώνουμε, μπορεί να λέμε γιατί μου συνέβη αυτό, γιατί έγινε εκείνο, είναι άδικο, είναι σκληρό, δεν το αντέχω, δεν μπορώ να το σηκώσω. Όμως σιγά σιγά όλο αυτό, αφού μας βάζει σε έναν δρόμο για να δούμε τα πράγματα εσωτερικά, να ψάξουμε μέσα μας και να δούμε πού ήμασταν πριν και πού οδηγηθήκαμε με το σκεπτικό και την τοποθέτηση που είχαμε πριν, αρχίζουμε να αναθεωρούμε και να αλλάζουμε την κοσμοθεωρία μας. Με την ασθένεια, λοιπόν, ο άνθρωπος, μας λέει ο αγαπητός μας γέροντας Εφραίμ, βλέπει ορισμένες πτυχές της ψυχής που δεν γνωρίζει. Έτσι, βλέπει και κάποια σφάλματα που αποκαλύπτονται με τη διαδικασία της ενδοσκόπησης. Πολλές φορές αυτό που χρειαζόμαστε είναι να μείνουμε λίγο μόνοι και να σκεφτούμε τα πράγματα. Να δούμε πώς έχουμε λειτουργήσει μέχρι τώρα, πώς φερόμαστε στους άλλους, πώς φερόμαστε στον εαυτό μας, τι νόημα έχει η ζωή μας, τι σκοπό έχουν όλα αυτά που κάνουμε. Οι στόχοι μας είναι στόχοι που μπορούν πραγματικά να μας δώσουν την ευτυχία και την αγάπη, ή είναι πράγματα τα οποία είναι κενά και στην ουσία δεν μας ωφελούν. Πολλές φορές λοιπόν μέσα από μία ασθένεια, είτε είναι ψυχική είτε είναι σωματική, μέσα από ένα πρόβλημα, μέσα από τον πόνο, μπορούμε λοιπόν να αναθεωρήσουμε και να θέσουμε τους σωστούς στόχους στη ζωή μας και να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες. Με τις ασθένειες και τις θλίψεις μας, λέει ο αγαπητός μας γέροντας Εφραίμ, ο Θεός μας δίνει ένα φάρμακο, να έρθουμε κοντά Του και να αυξήσουμε την αρετή μας. Έτσι λοιπόν, από τη δική μας την πλευρά, εμείς βλέποντας τους ανθρώπους και το τι μπορεί να περνάνε και πόσο να δυσκολεύονται, πόσο μπορούν να πονούν, ανακαλύπτουμε σιγά σιγά την κρυμμένη επιθετικότητα που μπορεί να υπήρχε μέσα τους. Να βλέπουμε το ότι αρχίζουν να αλλάζουν, να μετανιώνουν για αυτή την επιθετικότητα και το μίσος που είχαν μέσα τους και αυτό δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Βλέπουμε τις ζωές των ανθρώπων να αλλάζουν, να μειώνονται οι συγκρούσεις ή να μειώνονται κυρίως οι αυτοτραυματικές συμπεριφορές. Ο άνθρωπος κάτω από το βάρος της πίεσης αυτών των συναισθημάτων που είναι τόσο βαριά και νιώθει ότι μπορεί να καταρρεύσει, πολλές φορές απευθύνεται στον Θεό και αρχίζει να οικοδομεί τη σχέση μαζί Του. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, δόξα τω Θεώ, που βλέπουμε τον άνθρωπο εκεί που πηγαίνει στην εκκλησία μία φορά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και κάνει το σταυρό του και περνάει από την εκκλησία και εντάξει, μπορεί να κάνει μία μικρή προσευχούλα. Τον βλέπουμε να αναζητεί πνευματικό, να αναζητεί πατέρες για την καθοδήγησή του, να αρχίζει να πηγαίνει στην εκκλησία, να συμμετέχει στα μυστήρια, γιατί νιώθει πραγματικά ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Και αυτή η αποκοπή μας, πολλές φορές, από τη σύνδεσή μας με τον Θεό, έχει πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Έτσι έκαναν και οι προπάτορες, ήθελαν να αποκόψουν τη σχέση τους από τον Θεό και τελικά είδαν τα αποτελέσματα αυτού του αποχωρισμού. Ο πόνος λοιπόν, το πρόβλημα, ένα διαζύγιο, οι συγκρούσεις, μια ασθένεια, μια κρίση πανικού, μια κατάθλιψη, μία φοβία, μία οικονομική κατάρρευση, όλα αυτά που φαίνονται μπροστά μας καταστροφικά μπορεί τελικά να είναι πάρα πολύ ευεργετικά, γιατί μπορούμε να οδηγηθούμε στην κάθαρση και μπορούμε να δούμε καλύτερα τον εαυτό μας, να αυξήσουμε την υπομονή μας, να δούμε τους ανθρώπους με μεγαλύτερη επιοίκεια και όχι με επιθετικότητα όπως τείνουμε όλοι να τους βλέπουμε, να είμαστε πιο ανεκτικοί, να δείχνουμε περισσότερη αγάπη, κατανόηση και τελικά, ναι, να είμαστε και πιο ταπεινοί. Ο πόνος, μας λέει ο γέροντας Εφραίμ, κάνει τον άνθρωπο δεκτικό στα λόγια του Θεού. Ο άνθρωπος φαντάζει άτρωτος. Αν όμως ασθενήσει ψυχικά, σκέφτεται ότι όλα αυτά που ζούσε πριν είναι μάταια. Τα πτυχία του, οι δόξες του, η υγεία,
η ομορφιά, όλα φαντάζουν πάρα πολύ μάταια όταν δεν μπορείς να κοιμηθείς, όταν βγαίνεις έξω και νιώθεις ότι καταραίεις και θα πεθάνεις, όταν χτυπάει η καρδιά σου και νιώθεις ότι ανοίγει η γη για να σε καταπιεί, όταν δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα γιατί όλα μοιάζουν ότι δεν έχουν νόημα, όταν βγαίνεις έξω και όλοι είναι εχθρικοί έτσι, στα μάτια σου, τότε σίγουρα όλα αυτά και η ομορφιά και η υγεία και η δόξα και τα πτυχία δεν έχουν κανένα νόημα. Οι πειρασμοί λοιπόν και οι ασθένειες είναι πνευματικά μαθήματα και έτσι εκπαιδευόμαστε για την αιώνια ζωή, μας λέει ο αγαπητός μας Γέροντας Εφραίμ στις πνευματικές νουθεσίες. Πώς θα ζήσουμε λοιπόν κοντά στον Θεό όταν δεν έχουμε μέσα μας αγάπη αλλά έχουμε μίσος, όταν δεν έχουμε γαλήνη αλλά έχουμε οργή, όταν δεν έχουμε χαρά αλλά έχουμε απελπισία? Πρέπει να εκπαιδευτούμε λοιπόν σε αυτά τα συναισθήματα της αιώνιας ζωής. Οι δοκιμασίες που μας δίνει ο Θεός, τώρα μας συνεχίζει ο Γέροντας Εφραίμ, έχουν σκοπό την αύξηση της ταπείνωσης. Πραγματικά απευθυνόμαστε σε άλλους ανθρώπους όταν έχουμε ιατρικά θέματα, πηγαίνουμε στο γιατρό, δεν μπορούμε να θεραπευτούμε μόνοι μας. Όταν έχουμε ψυχικά θέματα, πηγαίνουμε στον Πάτερ, στο πνευματικό μας, στην Εκκλησία και στον θεραπευτή μας αν θέλουμε. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να βελτιωθούμε μέσα από τη σχέση μας με τους ανθρώπους. Όπως είπε και ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος είναι κοινωνικόν. Όταν γεννιόμαστε, δεν μπορούμε να ζήσουμε εάν δεν μας φροντίσει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είμαστε λοιπόν αυτόνομοι στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, αλλά ούτε και όταν μεγαλώσουμε, παρόλο που πια μπορούμε να ζούμε μόνοι μας, είμαστε ανεξάρτητοι, δεν μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι χωρίς τη βοήθεια και την παρουσία των άλλων ανθρώπων. Να καταλάβουμε λοιπόν ότι δεν είμαστε σούπερ ήρωες, δεν είμαστε άτρωτοι, δεν είμαστε κάτι που μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας και ξεχωρίζουμε. Να μειώσουμε λοιπόν, να κάμψουμε λίγο τον εγωισμό μας, γιατί πραγματικά πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε δυνάμεις, πρέπει να προσπαθούμε, να μην τεμπελιάζουμε εννοείται, αλλά να ξέρουμε κιόλας ότι δεν μπορούμε κυρίως να τα καταφέρουμε χωρίς την βοήθεια του Θεού. Μας λέει λοιπόν ο Γέροντας Εφραίμ ότι οι δοκιμασίες που μας δίνει ο Θεός έχουν σκοπό, όπως είπαμε πριν, την αύξηση όχι μόνο της ταπείνωσης, αλλά και την αύξηση της αυτογνωσίας και της αυτομεμψίας. Αυτό πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ, το να γνωρίσουμε τον εαυτό μας ότι είναι ένα έργο θεάρεστο, γιατί αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς στη διαδικασία της θεραπείας, να γνωρίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του, να γνωρίσει τις σκοτεινές πλευρές που υπάρχουν μέσα του. Και αυτό εννοείται ότι πρώτα το επιτελεί ο πνευματικός και ο Πάτερ, που μπορεί να μας βοηθήσουν και πρέπει να τον ακούμε με πάρα πολύ προσοχή και με πολύ εμπιστοσύνη για το τι μπορεί να υπάρχει μέσα μας. Η κριτική είναι κάτι που μας βοηθάει και πρέπει να τη δεχόμαστε από όποιο χώρο και αν έρχεται και κυρίως από τους πατέρες μας και τους πνευματικούς μας, γιατί αυτοί νοιάζονται για την πρόοδό μας. Και αν δεν ακούσουμε κριτική και δεν ακούσουμε και μια άλλη γνώμη, δεν μπορούμε να εξελιχθούμε. Μπορεί να στεναχωρηθούμε γιατί λέμε δεν τα κάναμε καλά τα πράγματα. Αλλά πώς θα προοδεύσουμε εάν δεν δούμε και τα στραβά μας, εάν δεν δούμε τα κακώς κείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα μας ή στη ζωή μας? Όταν λοιπόν δεν σταματάμε, μας λέει ο Γέροντας Εφραίμ, να κάνουμε αυτό που θέλουμε με την δοκιμασία που στέλνει ο Θεός, τότε στερούμαστε την ωφέλεια του θελήματος του Θεού. Εγώ μπορεί να θέλω να πίνω, να ξενυχτάω, να αλλάζω συντρόφους, να βρίζω, να προσβάλλω. Εγώ μπορεί να θέλω να παραμελώ την υγεία μου, μπορεί να θέλω να κόβω τις φλέβες μου, μπορεί να θέλω να ξοδεύω λεφτά αλόγιστα, μπορεί να θέλω να κατακρίνω και να λέω ψέματα για τους άλλους. Αυτά είναι τα δικά μου θέλω. Ο Θεός όμως τι θέλει για μένα? Δεν θέλει να είμαι έτσι, δεν θέλει να είμαι ένας επιθετικός άνθρωπος, ούτε ως προς τον εαυτό μου, ούτε ως προς τους άλλους. Γι' αυτό το θέλημα του Θεού είναι πάντα αυτό που μας λέει ο Γέροντας Εφραίμ, ότι όταν υπάρχει στη ζωή μας και εμείς το ακολουθούμε, τότε εμείς ωφελούμαστε. Ενώ όταν ακολουθούμε τα δικά μας θελήματα, αυτό μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικό. Στερούμε λοιπόν την αγάπη και τη σχέση με τον άλλον, στερούμε την αγάπη
και ως προς τον εαυτό μου. Για να δούμε πώς μας το λέει έτσι πολύ όμορφα ο γέροντας Εφραίμ στο πνευματικό του βιβλίο «Οι δοκιμασμένες νοθεσίες σε πνευματικά ζητήματα». Όταν ένας γιατρός κάνει κάποια εγχείρηση και ο ασθενής επειδή πονά αντιδρά και τραβάει τα ράματα και βγάζει τις γάζες και κλωτσάει τον γιατρό και τον βρίζει γιατί πονάει, τι θα πει ο γιατρός? Ο γιατρός δεν θέλησε να του κάνει αυτή την επέμβαση για κακό του, αλλά για να τον θεραπεύσει. Η αμυαλοσύνη του αρρώστου δημιουργεί την επικίνδυνη θέση του. Όντως λοιπόν, πολλές φορές πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα γιατρό, γιατί εκείνος ξέρει καλύτερα όταν μας πονάει ότι αυτός ο πόνος που έφερε στη ζωή μας είναι για να μας βοηθήσει, είναι για να μας ευεργετήσει. Γι' αυτό πολλές φορές όταν έρχονται τα συμπτώματα και είναι τεράστια και νιώθουμε ότι θα μας καταπιούν, ξέρετε, αυτό που λέμε είναι ότι ωραία, άστο, βίωσέ το, ζήσε το. Είναι τρόμος, είναι θλίψη, είναι θυμός. Άστο να εκφραστεί, άστο να βγει έξω, αφού η φύση του συναισθήματος είναι να βγει έξω, για να μπορέσεις αργότερα να ηρεμήσεις και να θεραπευτείς. Αυτό λοιπόν έχει μια φύση. Πρέπει να βγει έξω και να σου δείξει τον δρόμο, να σου δείξει τι υπάρχει μέσα σου. Να φωτίσουμε λοιπόν τα σκοτάδια του ασυνειδήτου. Ο πόνος πολλές φορές λοιπόν στην ψυχοθεραπεία, ο πόνος της αποκάλυψης των επιθετικών μας ενορμήσεων και της βαστιάς θλίψης ή των αισθημάτων που έχουμε φαντάζουν αβάστακτα. Μας λέει ο γέροντας Εφραίμ, ας δεχόμαστε τον πόνο, την θλίψη και τη δοκιμασία ως φάρμακο από τον Θεό. Ας υπομείνουμε λοιπόν αυτή τη δυσκολία και ας δείξουμε ευγνωμοσύνη. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Πραγματικά αυτή η αντιμετώπιση μπορεί να σας φαίνεται δύσκολη, γιατί θα μου πείτε, εγώ πονάω, σφαδάζω, δεν αντέχω, έχω όλα αυτά, δεν έχω όρεξη να πάω πουθενά, φοβάμαι, έχω άγχος, παθαίνω κρίση πανικού, έχω τόνο, έχω τάλου, έχω καρδιά, έχω ζάχαρο. Και θα μου πείτε, να πω και ευχαριστώ από πάνω. Είναι λίγο παράδοξο. Αλλά αφού ο στόχος μας, και ελπίζουμε να είναι αυτός ο στόχος μας, είναι να γνωρίσουμε τον Θεό, να μηνιάσουμε στην καλοσύνη που έχει ο Θεός, στην αγάπη που έχει ο Θεός. Αφού λοιπόν πρέπει να τον πλησιάσουμε, πρέπει να είμαστε ένα όμοιο υλικό με εκείνον. Δεν μπορούμε να έχουμε μέσα μας τόσες επιθετικές ενορμήσεις που κανείς δεν μας κατηγορεί γι' αυτό, γιατί γεννιόμαστε, η ανάπτυξη είναι δύσκολη, οι γονείς μας δεν ξέρουν πολλά πράγματα και κουβαλάμε πολλά σκοτεινά αισθήματα. Ούτε και αυτοί φταίνε βέβαια γι' αυτά. Αλλά αν δεν τα δούμε, πώς θα θεραπευτούμε? Εάν δεν ανοίξουμε μέσα μας να κάνουμε λεπτές εγχειρήσεις, πώς θα βγουν αυτά έξω και πώς θα θεραπευτούμε από αυτά? Το σύμπτωμα πολλές φορές βλέπουμε ότι αποτελεί μια δέσμη φωτός που μας δείχνει τον δρόμο για να μας οδηγήσει στο παιδικό μας τραύμα. Τα οδυνηρά αισθήματα του παρόντος δεν είναι παρά αντανακλάσεις των φοβερών συναισθημάτων του παιδικού μας εαυτού που έχουν κρυφτεί βαθιά στο ασυνείδητο κομμάτι της ψυχής μας. Αν δεν υπάρξει σύμπτωμα, αν δεν υπάρξει πόνος, δεν έχουμε πληροφορίες για τα ξεχασμένα και αποθυμένα μας τραυματικά γεγονότα που μας έχουν οθήσει στην έκφραση αυτών των επώδυνων συναισθημάτων. Γι' αυτό πράγματι βλέπουμε πόση μεγάλη ευλογία μπορεί να είναι ο πόνος που μπορεί να υπάρξει και να έρθει στη ζωή μας. Αν δεν υπάρξουν επώδυνα συναισθήματα στο σήμερα, δεν έχουμε πρόσβαση στα αισθήματα εκείνα που κλειδώθηκαν μέσα μας όταν ήμασταν παιδιά και πασχίζουν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν, να αποκτήσουν διέξοδο. Ο πόνος μας, λέει ο γέροντας Εφραίμ, γίνεται το φάρμακο και η θεραπεία μας. Περνάμε έναν λανθασμένο δρόμο και ο Θεός φράζει τον δρόμο αυτό με ένα πολύ σκληρό και πονεμένο εμπόδιο. Τίποτα δεν γίνεται όμως τυχαία. Εμείς αντιδρούμε σε αν άμυαλα και θυμωμένα παιδιά, μας λέει ο αγαπητός μας γέροντας Εφραίμ. Αν ο Κύριος στέλνει ένα πρόβλημα, παρέχει και στον άνθρωπο το μέσο για να το ξεπεράσει. Να έχουμε λοιπόν την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός ό,τι μας στέλνει είναι ευλογία, είναι ευκαιρία κάθαρσης. Μας δίνει και το μέσον για να το ξεπεράσουμε. Δεν μας αφήνει έτσι μόνους και αβοήθητους όπως καμιά φορά αισθανόμαστε. Και είναι ευχής έργων που ζούμε στην Ελλάδα και έχουμε τους πατέρες μας, τους πνευματικούς μας, έχουμε τα μυστήρια γύρω μας,
τα οποία κάπου αλλού ο γέροντας Εφραίμ λέει ότι όταν η ψυχή έρχεται στην ζωή, οξυδώνεται με το παραμικρό που συμβαίνει. Και τα μυστήρια είναι σαν μία γυάλινη σφαίρα, η οποία μπαίνει μέσα η ψυχή και την προστατεύουν τα μυστήρια από την οξύδωση, από την φθορά. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθούμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, γιατί αυτά μας προστατεύουν. Και όταν έχουμε ανάγκη και νομίζουμε ότι μπορούμε και θέλουμε, βοηθητική εννοείται πως είναι η ψυχοθεραπεία. Ας μην απελπιστούμε, μας λέει αγαπητός μας γέροντας. Ο Θεός και η Παναγία μας δεν θα μας εγκαταλείψουν ποτέ. Τις ψυχές τις πονεμένες λοιπόν που θέλουν να σωθούν και ζητούν σωτηρία, ο Θεός δεν τις εγκαταλείπει ποτέ. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο Σταυρός, αλλά έρχεται και η Ανάσταση. Θλίβεστε, θα χαρείτε. Έτσι και θα, στο τέλος θα χαρείτε και θα αισθανθείτε αυτή τη χαρά της ελευθερίας. Αυτό νιώθουμε πολλές φορές και στην ψυχοθεραπεία όταν απελευθερωνόμαστε από τα μίση, τις κακίες, τους θυμούς, τις επιθετικότητες που κρύβονται μέσα μας και αρχίζουμε να αποδεχόμαστε τις καταστάσεις, να νιώθουμε την ευλογία όλων αυτών και να συγχωρούμε πραγματικά όλους όσους μας δημιούργησαν θυμό, απογοήτευση, θλίψη ή πόνο. Θαρσείτε, μας λέει ο γέροντας Εφραίμ, και μη φοβάστε. Πίστη στερεά στο Χριστό μας. Αυτό λοιπόν είναι νομίζω και το μυστικό της πνευματικής ζωής αλλά και της ψυχικής υγείας. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Ό,τι και να κάνει είναι πολύ μελετημένο από την πλευρά Του και αν το ακολουθήσουμε με εμπιστοσύνη, τότε μόνο σε θετικά αποτελέσματα μπορούμε να οδηγηθούμε. Είμαστε λοιπόν στα χέρια του Θεού, είτε στα καλά, είτε στα άσχημα. Και κλείνοντας την εκπομπή μας, θα πούμε αυτολεξί, αυτό εδώ που μας συμβουλεύει και μας λέει ο αγαπητός μας γέροντας Εφραίμ. Όλα στέλνονται και δίδονται από την πρόνοια του αγαθού Θεού μας για να αποκτήσουμε τη χαμένη μας ψυχική υγεία. Η υγεία της ψυχής, της καρδιάς. Είναι λοιπόν η απάθεια. Είναι η αγιότητα που είναι η πνευματική υγεία. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε, ο γέροντας Εφραίμ, να δρά έτσι με έναν θεραπευτικό τρόπο στην ψυχή του καθένα σας, να σας φωτίζει, να σας νοθετεί και να σας βοηθά να γνωρίσετε τον εαυτό σας, να ξεπερνάτε κάθε δυσκολία και να βοηθηθούμε όλοι μαζί μια μέρα να ενωθούμε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.